είχαμε ζητήσει μια συνάντηση με τον εξοχότατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μας δέχθηκε χθες με συνοδική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη και από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριο και Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου Ανδρέα, τον αρχιγραμματέα της Συνόδου μας και τον νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Δημήτριο Μιλαθιανάκη. Κουβεντιάσαμε ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν την Εκκλησία της Κρήτης, αυτήν την ημιαυτόνομη εκκλησία που βρίσκεται μέσα στην ελληνική επικράτεια, έχοντας την κανονική της εξάρτηση πάντοτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχουσα όμως και το δικό της καταστατικό χάρτη, βάσει του οποίου λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έγινε. Η Εκκλησία της Κρήτης, όπως ξέρετε, είναι μια συντεταγμένη εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, με τους αδερφούς αρχιερείς, την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδό μας, κάνουμε καθημερινά ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με τους καλούς μας άρχοντες για να βρισκόμαστε δίπλα στον τόπο μας και στο λαό μας. Αυτά συζητήσαμε και χθες. Είχαμε μια δυνατότητα εγκάρδιας επικοινωνίας, όπως πάντα, με τον Πρωθυπουργό μας. Του θέσαμε και κάποια θέματα που μας απασχολούν, όπως το μέλλον της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, γιατί δυστυχώς ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που έχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα, αλλά και το πρόβλημα που έχουμε στην Πατριαρχία Ανωτάτη Ακαδημία του Ηρακλείου, και θεωρήσαμε καλό να του πούμε ότι σκεφτόμαστε πολύ το αύριο και να βρούμε από κοινού τρόπους για να λειτουργήσει αυτή η σχολή όπως πρέπει, προκαλώντας ακόμα και φοιτητές από το εγγύς εξωτερικό, δηλαδή από τις χώρες των Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής. Θα είναι κάτι πολύ καλό και μεγάλο, νομίζω, και για την Κρήτη μας και για τον ελληνισμό ολόκληρο, αν μεταλαμπαδεύονται από εδώ τα φώτα της πίστεως αλλά και της ελληνικής παιδείας. Εκτός αυτού, συζητήσαμε και για την ίδρυση της σχολής μαθητείας υποψηφίων κληρικών μετά το κλείσιμο της μέσης εκκλησιαστικής σχολής στα Χανιά, που ξέρετε ότι έγινε πέρυσι. Νομοθετήθηκε η ίδρυση των σχολών αυτών μαθητείας των νέων κληρικών, με σύγχρονο πνεύμα, όπως πρέπει να γίνουν στην Εκκλησία μας. Και διαβεβαιωθήκαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι το 2024, αφού ξεπεραστούν κάποια προβλήματα και αφού έγινε μια επιτροπή ήδη χθες το απόγευμα, στην οποία μετήχε ο Σεβασμιότατος Άγιος Κηδονίας, ετοιμαζόμαστε στα Χανιά, στη θέση της Μέσης Εκκλησιαστικής Σχολής, να έχουμε αυτήν την νέα σχολή μαθητείας υποψηφίων κληρικών που θα βγάζει στελέχη για την Εκκλησία της Κρήτης.